και των 30 πολεμιστών που θυσιάστηκαν με φρικτό θάνατο από τους Τούρκους στις 24 Ιανουαρίου 1824 στο ολοκαύτωμα του σπηλαίου Μεγιδονίου που βρίσκεται στην κοινότητα Μεγιδονίου του Δήμου Μιλοποτάμου Νομού Ρεθύμνης. Ευελπιστούμε με την εκδήλωση να φωτίσουμε την ιστορική σημασία του Μεγιδονίου, ενός από τα πιο σημαντικά χωριά της επαρχίας μας, με μεγάλη προσφορά στις αφελευθερωτικές επαναστάσεις, αλλά και βεβαίως στην κριτική παράδοση. Το ολοκαύτωμα του Μεγιδονίου ήταν επεισόδιο της Επανάστασης του 1821, η οποία στην Κρήτη ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 1821 με τη σύραξη εκπροσώπων στα Σφακιά και κήρυξη της Επανάστασης. Ακολούθησε γενικός σύσκομος από την Γραβούσα μέχρι τη Σιτία με ηρωική αυταπάρνηση και το γνωστό άκρατο αγωνιστικό χρόνιο. Τα 370 γενεκόπεδα και οι 30 ολοφόροι που εγκλωβίστηκαν στο σπήλαιο του Μεγιδονίου δεν είχαν καμία αμφιβολία για το τέλος του αγώνα του. Δεν υπήρξε περίπτωση να νικήσουν, αλλά δεν υπήρξε περίπτωση και να νικηθούν. Η θυσία του Μεγιδονίου ήταν μια θεόρατη λάμψη μέσα στο σκοτάδι της καρδιάς. Το ηρωικό τέλος συγκίνησε την Ευρώπη και το φιλελληνικό εντύπωρας της Λευτεριάς ήρθαμε εδώ στο Πολεμικό Μουσείο, ένα φορτισμένο ιστορικά χώρο της Αθήνας, που πιστεύουμε ότι τους ταιριάζει, μαζί πάντα και με το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης, για να τους μνημονεύσουμε και να τους τιμήσουμε με την πεποίθηση ότι κάνουμε τον ελάχιστο χρέο μας ως Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μιλοποταμιτών, διασώζοντας την ιστορική μνήμη, αλλά και το συμβολικό νόημα της ηρωικής αυτοθυσίας που καταγράφεται ως μείζωνος σημασίας, φόρος αίματος, στη μεγάλη περιπέτεια των δυτικών επαναστάσεων και κατεπέκταση δε ως μια ανεπανάληπτη πτυχή αφού υπήρξε ένα από τα ολοκαυτώματα του απελευθερωτικού μας αγώνα από τους Οθωμανούς. Σοβαρό πρόσωπο της Κρήτης, γράφει ο Νίκος Καλουζάκης, μοιάζει με χαροκαμμένη μάνα που γέννησε παλικάρια. Στο παράδειγμά του, οφείλουμε και εμείς σήμερα, από όποια θέση και αν υπηρετούμε τη χώρα, να λειτουργούμε πάντοτε με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης. Αφενός για να αποτρέπουμε απειλές, αλλά και κυρίως για να διανοίγουμε νέες προοπτικές για τον τόπο μας. Η κριτική συνείδηση είναι πάνω απ' όλα μια μεγάλη αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμβάλλει και η πρότασή μας στην κατά προτεραιότητα καθιέρωση της 24ης Ιανουαρίου από την Πολιτεία ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για τον Δήμο Μιλοποτάμου, αφού βέβαια προωθηθεί αρμοδίως από τη Δημοτική Αρχή. Για το τραγικό αυτό γεγονός που συνέβη πριν 200 χρόνια στο σπήλαιο Μεγιδονίου της Επαρχίας Μιλοποτάμου, πιο γνωστό ως Γεροντόσφυλλος, το οποίο δείχνει την πιο τραγική του διάσταση την αγριότητα του πολέμου, αλλά και το άσβεστο πάθος των κριτικών για Λευτεριά, θα μας μιλήσει μετά τους χαιρετισμούς επισήμων η αρχαιολόγος εφορίας αρχαιοτήτων Ρεθύμνου συγγραφέας, κυρία Ειρήνη Γαβριλάκη, την οποία και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Εκλεκτή μας ομιλήτρια, αποδεδειγμένα γνώστης από τη σκοπιά της ερευνήτριας, αξιολόγου, συγγραφέας, θα μας διαφωτίσει κυρέστερα για την αξία του τιμόμενου γεγονότος και φυσικά για το μεγαλείο του μαρτυρικού θανάτου των ευγίσκων στο σπήλαιο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μιλοποταμιτών, ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και τιμήσατε με την παρουσία σας τη σημερινή μας εκδήλωση, αποδίδοντας ένα ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες Μιλοποταμίτες. Επίσης, ευχαριστούμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τη διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου για την παραχώρηση του χώρου πραγματοποίησης της εκδήλωσής μας, τον Παναγιώτο Τρασιμανδρίτη, πατέρα Θεολόγου Αλεξανδράκη, που κατάγεται από τα Ακούμια Ρεθύμνου, την Ειρήνη Γαβριλάκη, όπως είπα και προηγουμένως, αρχαιολόγο, συγγραφέα, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας για να μας μιλήσει για την ιστορικότητα του σπηλαίου Μεγιδονίου και της εθνικής σημασίας του ολοκαυτώματος. Την περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και την αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κυρία Μαρία Γιονή για την υποστήριξή τους στην εκδήλωσή μας, τον Δήμαρχο Μιλοποτάμου Γιώργο Κλάδο που την έθεσε υπό την αιγίδα του Δήμου, τον Δήμαρχο Αθηναίων κύριε Φάρη Δούκα και την πρόεδρο του ΟΠΑΝΤΑ κυρία Ελένη Ζωτήρη για τη στήριξη της εκδήλωσή μας, του Φιλαρμονικού του Δήμου Αθηναίων και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου, κ. Μανώλη Κουγιουμουτζή. Θέλω να ευχαριστήσω και το μουσικό συγκρότημα Χαράλα Πετερζάκη και Σταύρο Σουλακιώτη, το χορευτικό όμιλο Αντώνης Βασάλος, την ομάδα ρεζίτικου τραγουδιού Έγαρος,
που θα πλαισιώσουν μουσικοχορευτικά την εκδήλωσή μας και φυσικά να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μιλοποταμιτών για την αμέριστη συμπαράστασή τους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Κύριε εκπρόσωποι των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, κύριε εκπρόσωποι των κύριου αρχηγού ΚΕΘΑ και του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριε αντιπεριφερειάρχες, κύριοι δήμαρχοι, κύριε πρόεδρε φορέων και συλλόγων, αγαπητέ πρόεδρε του Πανελλήνιου Συλλόγου Μιλοποταμιτών, σας καλωσορίζω στο Πολεμικό Μουσείο, ένα χώρο δυναμικό που έχει αναδειχθεί ως ένα από τα βασικά σημεία πολιτισμού και ιστορικών αναζητήσεων στην Αθήνα. Στην κεντρική θέση του μουσείου μας κατέχει ο αγώνας του 1821 και η προσπάθεια των Ελλήνων να αποκτήσουν την ελευθερία τους δημιουργώντας ένα δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Από το Φεβράριο του 1821 και μέχρι το καλοκαίρι του ιδίου έτους, οι Έλληνες επαναστατούν σχεδόν παντού. Κρήτη, νησιά του Αιγαίου, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Μακεδονία, Θεσσαλία παίρνουν τα όπλα εναντίον του Οθωμανού καταφυγή. Μια περιοχή η οποία συνέχιζε να πολεμάει σχεδόν μέχρι το τέλος της Επανάστασης, ήταν η Κρήτη. Οι μεγάλες συγκρούσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 1921, ωστόσο η αντίσταση των κρητικών δεν σταμάτησε. Και με τις ενισχύσεις που έρχονταν από την υπόλοιπη Ελλάδα, η φλόγα διατηρήθηκε μέχρι το 1830. Είναι γεγονός ότι η Επανάσταση στην Κρήτη έχει συνδεθεί με τις τεράστιες σφαγές και τις τρικαλότητες που προκάλεσαν οι Οθωμανικές δυνάμεις στον άμαχο πληθυσμό του νησιού. Ένα από τα πιο γνωστά γεγονότα της περίοδου είναι το ολοκαύτωμα στο Σπύριο Μελιτονίδου, όπου οι Οθωμανοί προκάλεσαν το θάνατο εκατοντάδων αμάχων και πολεμιστών με απάνθρωπο τρόπο. Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, χαιρετίζω με σερνότητα τη σημερινή εκδήλωση τιμής και μνήμης των νεκρών του ολοκαυτώματος του Μελιτονίδου. Εύχομαι και είμαι βέβαιος για την επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμό εκ μέρους του Περιφερειάρχη κυρίου Αρναουτάκη. Θα απευθύνει ο Περιφερειάρχης. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην άλλη Κρήτη που βρίσκεται στο Καμπέρι. Παρουσιολογιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτής, εκπρόσωπο των κομμάτων, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, αγαπητοί φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη στη σημερινή εκδήλωση. Μεγάλη τιμή. Μου ανέθεσε να σας μεταφέρω το χαιρετισμό και τις ευχές του για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι παντού, αγκαλιάζει και στηρίζει τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις όλων των κριτικών, όπως η σημερινή. Μελιδώνει. Μελιδώνει 200 χρόνια. Από τότε που μαθαίναμε ως τραγική ιστορία τα γεγονότα στο Μελιδώνει, ένα δέος μας καταλάβανε και προσωπικά. Βάρβαρη εξέλιξη, αλλά αναμενόμενοι από τους όντως βάρβαρους κατακτητές. Τα χώματα ιερά από τότε. Και τώρα όταν περνάω ή περνάμε από την περιοχή αισθάνομαι με δέος την ιερότητα του χώρου. Και αν η ιστορία ενός τόπου προειδονίζεται το μέλλον του, γεγονότα όπως αυτό δείχνουν ότι αν χρειαστεί ο λαός μας θα υπερασπιστεί με τη ζωή του την ελευθερία του, αρκεί να θυμόμαστε και να τιμάμε αυτά τα γεγονότα όπως εσείς κάνετε σήμερα. Αποκλεινόμαστε στη θυσία των ανθρώπων για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Γι' αυτό θυσιάστηκα. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλωσης που κρατάτε ζωντανή τη μνήμη των ηρώων
που μας δείχνει πώς πρέπει να δράσουμε αν χρειαστεί. Και ας μην χρειαστεί ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκινητική παρουσία που έρχεται σήμερα εδώ για αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση, η οποία συμβολικά δείχνει ότι θυμόμαστε την θυσία των προγόνων μας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους εσάς που ήρθατε από την Κρήτη και ταξιδέψατε μέχρι εδώ μαζί με τον Δήμαρχο και με την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου και τον Πρόεδρο της Κοινότητας, τους οποίους θα τους φωνάξουμε σε λίγο. Δήμαρχε. Συνομιλούνται εκπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, σεβαστοί πατέρες, κύριοι Υπουργέ, εκπρόσωποι του Πρόεδρου της Ιερνήσεως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριοι εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών και σωμάτων ασφαλείας, κύριε Πρόεδρε του Πανεπιστημίου,
Παρουσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο κυρίου Ιερώνυμο. Σεβαστοί πατέρες, κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου της Κυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη. Κυρία εκπρόσωπος του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ζαχαρούλα Τσιρικότη, Αντιστράτηγο Νομοκρατία. Κυρία εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής. Κύριε εκπρόσωπε της Προέδρου Πλεύσης Ελευθερίας, υπεύθυνη οργανωτικού του κόμματος, πρωταθλητή Στίβου. Κύριε υπαρχηγέ του ΓΕΣ, αντιστράτηγε Ανδρέα Κορονάκη, εκπρόσωπε των Ενόπλων Δυνάμεων. Κύριε ταξίαρχη της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωστή Διονύσιο, εκπρόσωπε αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Κύριε Περιφερειάρχη Κρήτης, Νίκο Ξυλούρη, εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη Κρήτης, Στάβου Αρναουτάκη. Κύριε Δήμαρχε Μελοποτάμου, Γιώργη Κλάδο. Κύριε Δήμαρχε Αγίου Δημητρίου Αττικής, Στέλιο Μαμαλάκη. Κύριε εκπρόσωπε του Δήμου Ανογείων, Νίκο Χερέτη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Αντιδήμαρχοι. Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου Πολεμικού Μουσείου, Κωνσταντίνε Κεραμεσίνη, Αντιπτέραρχε Αποστρατεία. Κύριε Πρόεδρε της Κρητικής Εστίας, Αντώνη Μητυλινάκη. Κύριε Πρόεδρε της Πανεγγύνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, Μανώλη Πατεράκη. Κυρία Πρόεδρε της Παγκριτίου Ενώσεως, Ρένα Βασιλάκη. Κύριε εκπρόσωποι οργανισμών, Περιφερειακών Κρητικών Σωματείων, Πολιτιστικών Συλλόγων και άλλων φορέων. Κυρίες και κύριοι, με σεβασμό και συγκίνηση, η Πανεγγύνια Πολιτιστική Ένωση Μιλοποταμιτών, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Μιλοποτάμου, με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από το ολοκαύτωμα του Σπηλαίου Μακεδονίου, τιμά τη μνήμη των 370 γυναικόπαιδων και των 30 πολεμιστών που θυσιάστηκαν με φρικτό θάνατο από τους Τούρκους στις 24 Ιανουαρίου 1824 στο ολοκαύτωμα του Σπηλαίου Μακεδονίου που βρίσκεται στην κοινότητα Μακεδονίου του Δήμου Μιλοποτάμου Νομού Ρεθύμνης. Ευελπιστούμε με την εκδήλωση να φωτίσουμε την ιστορική σημασία του Μακεδονίου, ενός από τα πιο σημαντικά χωριά της επαρχίας μας, με μεγάλη προσφορά στις απελευθερωτικές επαναστάσεις αλλά και βεβαίως στην κρητική παράδοση. Το ολοκαύτωμα του Μακεδονίου ήταν επεισόδιο της Επανάστασης του 1821, η οποία στην Κρήτη ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 1821 με τη σύναξη εκπροσώπων στα Σφακιά και κήρυξη της Επανάστασης. Ακολούθησε γενικός χυσικωμός από την Γραβούσα μέχρι τη Σιτία με ηρωική αυταπάρνηση και το γνωστό άκαρτο αγωνιστικό φρόνιμο. Τα 370 γυναικόπαιδα και οι 30 οχλοφόροι που εγκλωβίστηκαν στο σπήλαιο του Μακεδονίου δεν είχαν καμία αμφιβολία για το τέλος του αγώνα τους. Δεν υπήρξε περίπτωση να νικήσουν, αλλά δεν υπήρξε περίπτωση και να νικηθούν. Η θυσία του Μακεδονίου ήταν μια θεόρατη λάμψη μέσα στο σκοτάδι της σκλαβιάς. Το ηρωικό τέλος συγκίνησε την Ευρώπη και το φιλελληνικό ενδιαφέρον για την τύχη της Κρήτης. Αυτούς τους αθάνατους ήρωες της Λευτεριάς ήρθαμε εδώ στο Πολεμικό Μουσείο, ένα φορτισμένο ιστορικά χώρο της Αθήνας, που πιστεύουμε ότι τους ταιριάζει μαζί πάντα και με το μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης για να τους μνημονεύσουμε και να τους τιμήσουμε με την πεποίθηση ότι κάνουμε τον ελάχιστο χρέο μας ως Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μιλοποταμιτών, διασώζοντας την ιστορική μνήμη αλλά και το συμβολικό νόημα της ηρωικής αυτοθυσίας που καταγράφεται ως μείζωνος σημασίας, φόρος αίματος στη μεγάλη περιπέτεια των κρητικών επαναστάσεων και κατ' επέκταση δε ως μια ανεπανάληπτη πτυχή, αφού υπήρξε ένα από τα ολοκαυτώματα του απελευθερωτικού μας αγώνα από τους Οθωμανούς. Σοβαρό πρόσωπο της Κρήτης, γράφει ο Νίκος Καλουντάκης, μοιάζει με χαροκαμόγη μιάνα που γέννησε παλικάρια. Στο παράδειγμα τους, οφείλουμε και εμείς σήμερα, από όποια θέση και αν υπηρετούμε τη χώρα, να λειτουργούμε πάντοτε με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης. Αφενός για να αποτρέπουμε απειλές, αλλά και κυρίως για να διανοίγουμε νέες προοπτικές για τον τόπο μας. Η κρητική συνείδηση είναι πάνω απ' όλα μια μεγάλη αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο αυτό θα συμβάλλει και η πρότασή μας
στην κατά προτεραιότητα καθιέρωση της 24ης Ιανουαρίου από την Πολιτεία ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο Μηλοποτάμου, αφού βέβαια προωθηθεί αρμοδίως από τη Δημοτική Αρχή. Για το τραγικό αυτό γεγονός που συνέβη πριν 200 χρόνια στο σπήλαιο Μακεδονίου της Επαρχίας Μηλοποτάμου, πιο γνωστό ως Γεροντόσφυλλος, το οποίο δείχνει την πιο τραγική του διάσταση, την αγριότητα του πολέμου, αλλά και το άθροιστο πάθος των κριτικών για λευτεριά, θα μας μιλήσει μετά τους χαιρετισμούς επισήμων η αρχαιολόγος εφορίας αρχαιοτήτων Ρεθύμνου συγγραφέας, κυρία Ειρήνη Γαβριλάκη, την οποία και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Εκλεπτή μας ομιλήτρια, αποδεδειγμένα γνώστης από τη σκοπιά της ερευνήτριας αρχαιολόγου συγγραφέας, θα μας διαφωτίσει κυρέστερα για την αξία του θυμόμενου γεγονότος και φυσικά για το μεγαλείο του μαρτυρικού θανάτου των εμπλήσεων στο σπήλαιο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μηλοποταμιτών, ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και τιμήσατε με την παρουσία σας τη σημερινή μας εκδήλωση, αποδίδοντας ένα ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες Μηλοποταμίτες. Επίσης, ευχαριστούμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τη διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου για την παραχώρηση του χώρου πραγματοποίησης της εκδήλωσής μας, τον Παναγιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεολόγο Αλεξανδράκη, που κατάγεται από τα Ακούμια Ρεθύμνου, την Ειρήνη Γαβριλάκη, όπως είπα και προηγουμένως, αρχαιολόγο συγγραφέα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας για να μας μιλήσει για την ιστορικότητα του σπηλαίου του Μηλοποταμίου και της εθνικής σημασίας του ολοκαυτώματος. Την Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και την Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κυρία Μαρία Γιονή για την υποστήριξή τους στην εκδήλωσή μας, τον Δήμαρχο Μηλοποτάμου Γιώργο Κλάδο που την έθεσε υπό την αιγίδα του Δήμου, τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα και την Πρόεδρο του ΟΠΑΝΤΑ κ. Ελένη Ζωτήρη για τη στήριξη της εκδήλωσή μας, την Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου κ. Μανώλη Κουγιουμουτζή. Θέλω να ευχαριστήσω και το μουσικό συγκρότημα Χαράλα Μουτερζάκη και Σταύρο Σουλακιώτη, το χορευτικό όμιλο Αντώνης Βασάλος, την ομάδα ρεζίτικου τραγουδιού Έγαγρος που θα πλαισιώσουν μουσικοχορευτικά την εκδήλωσή μας και φυσικά να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μηλοποταμιτών για την αμέριστη συμπαράστασή τους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και να καλέσουμε στο βήμα για ένα καλωσόρισμα και ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου, κύριο Κωνσταντίνο Κεραμεσίνη, Αντιτέραρχο εν Αποστρατεία.